πτώση 7% σε αφήξη επιβατών εξωτερικού κατέγραψε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το μήνα Μάιο, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η αύξηση ήταν 16% σε σύγκριση με το Μάιο του 2017. Υπήρχε μια πτώση γύρω στο 7% στις αφήξεις επιβατών εξωτερικού και μια αύξηση στις αφήξεις επιβατών εσωτερικού. Η πτώση είναι γύρω στις 30.000 συνολικά, επιβάτες λιγότεροι. Παρ' όλα αυτά, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασε και τον Μάιο στις 401.000 αφήξεις τουριστών και άλλες 55.000 από το εσωτερικό. Προς το παρόν δεν πάμε καλά, προς το παρόν. Αργότερα δεν ξέρουμε. Οι κρατήσεις των Ρώσων έχουν πέσει, οπότε κοιτάζουμε μόνο με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι περιορισμένη, οπότε περιμένουμε κάποια άνοδο. Είναι πολύ ωραία στις Γούβες και έχει πολλή δουλειά. Κάνουν διακοπές άνθρωποι από Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία και λίγο από Γεωργία. Στο άνοιγμα άλλων αγορών, στην καθήλωση σε όλη την Ευρώπη των αεροσκαφών Boeing 737 Max, συμπτώχευση ορισμένων αεροπορικών εταιριών και σε άλλους παράγοντες, αποδίδουν τη μικρή μείωση σε αφήξη επιβατών του εξωτερικού ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου και ξενοδόχοι. Σας το είχαν πει ότι θα υπήρχε αυτή η πτώση. Το ρόλο τον έπαιξε ότι έχουν ανοίξει άλλες αγορές. Και κάπου πρέπει ο κόσμος να πάει. Να ξέρετε ότι ο Μάιος είναι πάντα ένας μήνας ο οποίος πέθεται. Δεν είναι ένας μήνας σαν τη high season. Να περιμένουμε και ένα δύσκολο Οκτώβριο. Και οι ευρωεκλογές που ήταν σε όλη την Ευρώπη μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Και η καλοκαιρία στη Βόρεια Ευρώπη, και αυτή έχει το σκεπτικό της ότι όταν κάποιος μπορεί να κάνει διακοπές στη χώρα του και δεν έχει ανάγκη τον ήλιο για κάποιο στοιχείο για το οποίο ερχόταν στην Κρήτη, μπορεί να μειώσει. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα καθυλωμένα αεροπλάνα, τα 737, τα MAX. Και μπορεί το μήνα Μάιο οι επιβάτες εξωτερικού να ήταν λιγότεροι, κατά 30.000, όμως τον περασμένο Απρίλιο τα στοιχεία ήταν θετικά, καθώς η αύξηση άγγιξε το 15,5%. Είναι μια σεζόν όπως τις άλλες, δεν έχει καμία διαφορά, ούτε άνοδο ούτε πτώση. Είναι πιο πολύ από Γερμανία οι τουρίστες εδώ. Έχουν φύγει οι Ρώσοι και είναι πιο πολλοί Ευρωπαίοι, κεντροευρωπαίοι τουρίστες μας πλέον. Είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία τώρα? Δεν είναι ακόμα, τα διαμερίσματα δεν είναι, τα ξενοδοχεία είναι πιο πλήρη. Οι τουρίστες τι θέλουν, θάλασσα θέλουν, ευγένεια, να τους προσέχουμε και να μην θεωρούμε ότι οι τουρίστες είναι κορόιδα. Για μια χρονιά σταθεροποίηση και τον κρητικό τουρισμό, με φόντο την περσινή χρονιά ρεκόρ, κάνει λόγο ο Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος παράλληλα σχολιάζει την αύξηση επιβατών εσωτερικού που καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον περασμένο μήνα. Είναι λόγω μετακίνησης που υπάρχει μέσω Αθηνών. Η Αθήνα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας πάρα πολύ καλός προορισμός City Break και κάποιος μπορεί να συνδυάσει μια εβδομάδα Αθήνα, μια εβδομάδα Κρήτη.